μέτρα και θα ξεπουληθούν τα πάντα. Σας το διάβασα το μήνυμα, κύριε Βασιλείο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μασουράκη να ακούσουμε τα δικά σας τα σχόλια. Ακούσατε τόσα πράγματα εδώ για τα οικονομικά. Εσείς τι γνώμη έχετε? Υπάρχει μία υποκρισία, θα έλεγα, στους πολιτικούς, διότι θεωρούν ότι για όλα φταίει το μνημόνιο. Δυστυχώς, τα τρία κακά της μοίρας μας δεν οφείλονται στο μνημόνιο, αλλά οφείλονται στις πολιτικές οι οποίες ακολουθήθησαν τα προηγούμενα χρόνια, και το μνημόνιο ήρθε σαν επιστέγασμα, αν θέλετε, και το μνημόνιο είναι μία πολιτική η οποία προσπαθεί να διορθώσει και να ομαλοποιήσει την κατάσταση η οποία είχε πάρει πάρα πολύ άσχημο δρόμο. Αν καταλαβαίνω, δηλαδή, συνεπώς, θεωρείτε ότι τα μνημόνια ήταν απαραίτητα? Ήταν αναγκαία, δηλαδή, αυτό λέτε. Ούτε λόγος. Αναγκαία τα μνημόνια, Όποιος λέει κάτι διαφορετικό, ναι, δεν καταλαβαίνει τι έφερε τα μνημόνια στην Ελλάδα. Υπήρχε μια μεγάλη αύξηση του εξωτερικού δανεισμού, υπήρχαν μεγάλα ελλείμματα στα δημοσιονομικά, τα οποία δημιουργούν τεράστια ελλείμματα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν με κάποιο τρόπο, και συνεπώς σε κάποια στιγμή οι δανειστές μας ανακάλυψαν ότι αυτή η χώρα δεν πάει πουθενά. Έχει τεράστια χρέη, ακολουθεί πολιτικές οι οποίες δεν έχουν αναπτυξιακό περιεχόμενο, συνεπώς δεν μπορεί να δημιουργηθεί, αν θέλετε, το πλεόνασμα για να εξυπηρετηθεί το χρέος, και σε κάποια στιγμή αποφάσισαν οι αγορές, έτσι δουλεύουν οι αγορές, αποφάσισαν οι αγορές να άρουν την εμπιστοσύνη τους και μπήκαμε σε αυτή την κρίση την οποία έχουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να πάω πάρα πολύ παλιά, ούτε με ενδιαφέρουν οι συνωμοσίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανένα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ό,τι εφαρμόζουμε από το μνημόνιο είναι προς σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι γίνεται μια προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης. Δηλαδή, αν πάρουμε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτό έρχεται, τα είπε ο κύριος Κύρτσος, δεν θέλω να τα επαναλάβω, σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα, και συνεπώς μαζί και με ένα κλίμα δεν πληρώνω, δεν κάνω τίποτα, δημιουργήθηκε το φαινόμενο των υψηλών δανείων τα οποία είναι σε καθυστέρηση, αναγκάστηκαν οι τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν. Πέστε ότι αυτό το βάζουμε στην άκρη, αλλά γιατί να λέμε ότι η ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή με την αντιμετώπιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων, με την αντιμετώπιση των μη βιώσιμων επιχειρηματικών δανείων. Εδώ έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά, και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να ρυθμιστούν, και δεν νομίζω να έχει αντίρρηση ο κύριος Κύρτσος, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα και να δώσει τη δυνατότητα στην οικονομία να έχει την χρηματοδότηση, μια ομαλή ροή χρηματοδότησης για να έχουμε κάποια ανάπτυξη. Οτιδήποτε γίνεται, δηλαδή οι αγρότες οι οποίοι φορολογούνται δεν πρέπει να φορολογηθούν? Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή ακούμε πράγματα εδώ μέσα τα οποία είναι, τι να πω, καταπληκτικά. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω τα αυτιά μου. Όταν υπάρχει μια, έτσι, βεβαίως υπάρχει μια πολιτική διάθεση να εκμεταλλευτούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Σωστό είναι αυτό για τους πολιτικούς, αυτό είναι το ψωμί τους. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα, το αν τα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία ή αν τα παίρνει το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο πράγμα. Εσείς βέβαια σαν επιστήμονας που είστε και είστε και διακεκριμένος οικονομολόγος, είστε και επικεφαλής του Συνδέσμου Οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έχετε τη δική σας θεώρηση των πραγμάτων και τη σέβομαι. Από την άλλη βλέπετε ότι η κοινωνία, ο ελληνικός λαός υποφέρει. Ασφαλώς υποφέρει. Δηλαδή έχουμε χαμηλούς μισθούς. Ασφαλώς υποφέρει. Έχουμε χαμηλές συντάξεις. Ασφαλώς υποφέρει. Υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, είναι σε αναντιστοιχεία. Ποιος θα βάλει τα λεφτά για να αναπληρώσει? Υπάρχει ανεργία και υπάρχει φτώχεια. Αυτά τα βλέπετε σαν... Ασφαλώς τα βλέπουμε. Τα βλέπετε. Ασφαλώς τα βλέπουμε. Μάλιστα. Αλλά πέστε μου εσείς ποιος θα βάλει τα λεφτά για να εξοικονομηθούν πόροι ώστε να μπορούμε να κάνουμε. Άρα, την... ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Τίποτα, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η ανάπτυξη. Πώς η ανάπτυξη, δηλαδή, η ανάπτυξη δεν έρχεται ούτε με, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, ούτε με το ΕΣΠΑ. Ακούμε συνέχεια ανάπτυξη. Κοιτάξτε, πώς θα έρθει. Η ανάπτυξη είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια, κανένας δεν επενδύει. Ούτε Έλληνας, ούτε ξένος, ούτε τίποτα. Μπορεί το κράτος να φαντάζεται ότι μπορεί να κάνει επενδύσεις, αλλά δεν έχει λεφτά να κάνει επενδύσεις. Ακούσαμε προηγουμένως για τη Fraport.
Η Fraport είναι μια εταιρεία η οποία κρατική, δεν ξέρω αν είναι κρατική ή ιδιωτική, είναι κρατική. Ναι, το θεωρώ σωστό και... αυτό που είπατε. Αλλά από την άλλη πλευρά, έφερε τα λεφτά της μέσα στη χώρα. Αλλά δεν ήρθε να κάνει τον καουμπόι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Υπάρχουν ήδη 800 εκατομμύρια. Έφερε τα λεφτά της, διότι δεν υπάρχει δραχμή. 20 εκατομμύρια το χρόνο βγαίνει. Δεν υπάρχει ευρώ. Δεν υπάρχει ευρώ. Θέλω να τον ακούσουμε με προσοχή. Στα ταμεία του κράτους για να κάνει τις επενδύσεις και να εξυγχρονίσει τα αεροδρόμια. Κύριε Μασουράκη, εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα καλά με τους αριθμούς και τα λοιπά. Το 1.400.000.000 για 14 αεροδρόμια το θεωρείτε μεγάλο ποσό? Όπου υπάρχουν και τα λεφτά μέσα του κράτους. Είναι μεγάλο αυτό το ποσό, πιστεύετε, για 14 αεροδρόμια? Δεν μπορώ να κρίνω το ποσό, αν είναι μεγάλο ή μικρό. Αυτό που ξέρω. Όχι, το λέω για να μην τα ξεπουλάμε για πλάκα. Δηλαδή, μην δίνουμε εδώ τη δημόσια περιουσία, τα φιλέτα μας για πλάκα στους ξένους. Εσείς λέτε ότι τα ξεπουλάμε, άλλοι λένε. Όχι, ότι εγώ σας ρωτώ αν ξέρετε να μου πείτε. Όχι, δεν ξέρω. Ότι το 1.400.000.000 που κοστίζουν, που τα δίνουμε στους Γερμανούς στα αεροδρόμια, είναι σοβαρή τιμή ή δεν είναι? Κοιτάξτε, αν υπάρχουν. Αυτό θέλω να πει, αν το ξέρετε. Αν, δεν το ξέρετε, αν υπάρχουν λεφτά στο ελληνικό δημόσιο για να γίνουν οι επενδύσεις, να εξυγχρονιστούν τα αεροδρόμια, ας τα κάνει το δημόσιο. Και ας τα κάνει και φτηνότερα. Μάλιστα. Αν όμως δεν έχει λεφτά. Και η συναλλαγή αυτή. Θα κάνετε, βεβαίως θα κάνετε. Αν αυτή η συναλλαγή έχει γίνει με τους κανόνες της αγοράς, δεν βλέπω και με απόλυτη διαφάνεια. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να λέτε ότι κάτι ξεπουλιέται ή κάτι το δίνουμε τσάμπα. Σας ρωτώ αν εσείς ξέρετε ότι το τίμημα είναι σωστό, αν είναι χαμηλό. Κοιτάξτε, δεν έχω μπει μέσα στην αξιολόγηση της εταιρείας των προοπτικών. Ξέρω ότι η ελληνική οικονομία έχει τεράστιες προοπτικές. Και έχουμε μια γερμανική εταιρεία που θέλει να επενδύσει σε αυτές τις προοπτικές. Έχει τεράστιες προοπτικές η ελληνική οικονομία. Ασφαλώς. Και γιατί δεν προχωράει? Γιατί δεν προχωράει? Γιατί? Διότι φταίνει η πολιτική, τι κάνουν λάθη οι πολιτικοί? Είναι κλέφτες οι πολιτικοί και δεν προχωράνε? Τι κάνουν? Έχουμε στραγγαλίσει τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε μειώσει. Δεν έχει σχέση το μνημόνιο, κύριε Μαρία. Ποιος επιβάλλει το 23% εγώ? Ποιος επιβάλλει τη φορομπηκτική πολιτική και δεν υπάρχει κατανάλωση? Η κυβέρνηση το επιβάλλει. Η οποία τη επευλήθη ένα μνημόνιο και δεν επευλήθη τίποτα. Δεν τη επευλήθη τίποτα. Μπορεί να μειώσει τις δαπάνες. Μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Αφήστε με λίγο. Κύριε Μαριά, δεν με αφήνετε να κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Σας παρακαλώ, σας άφησα. Εγώ θέλω να του κάνω μερικές ερωτήσεις. Δεν θέλω να του κάνω σαν πολιτικό. Δεν είμαι πολιτικός εγώ. Είμαι δημοσιογράφος. Θέλω να ρωτάω απλά πράγματα. Δεν έχει επιβληθεί τίποτα. Εσείς ρωτάτε πολύ δύσκολα. Εσείς είστε πολύ ενημερωμένος, έχετε γνώσεις πολλές. Εγώ δεν έχω. Θέλω να ρωτάω τα απλά πράγματα εγώ. Το μνημόνιο δεν έχει επιβάλει τίποτα στην κυβέρνηση. Όλα είναι επιλογές της κυβέρνησης. Είτε της σημερινής είτε της προηγουμένης. Δηλαδή, ποιος θέλει, κύριε, είπατε κάτι πολύ σοβαρό πριν. Ότι έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξη η Ελλάδα κτλ. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι φταίνε που δεν προχωράει η οικονομία στη χώρα μας? Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έγινε μία σπατάλη τα προηγούμενα χρόνια. Από ποιου? Δεν με ενδιαφέρει από ποιου έγινε. Από εμά έγινε. Από εσά και από μένα έγινε. Συγχωρείτε τώρα. Εσείς είστε διακεκριμένος επιστήμονας, τα ξέρετε. Από εσά και από μένα. Ποιοι φταίνε για την κατάντια του τόπου που ο λαός πεινάει σήμερα, μπορείτε να μας πείτε? Τα τελευταία 30 χρόνια το σπάταλο κράτος, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Δηλαδή, κυβερνήσεις δηλαδή. Εντάξει, και τι έγινε. Οι κυβερνήσεις εμείς είμαστε. Τι έγινε, κύριε Μασουράκη? Μα εμείς είμαστε, κύριε Λιάση, οι κυβερνήσεις. Εμείς είμαστε κυβερνήσεις. Εσείς είστε κυβέρνηση, δεν σας είδα σε κανένα. Εμείς τους βγάζουμε, λέω. Α, εμείς λέτε ο λαός που τους βγάζει. Κύριε Κίρτσο, πέστε τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσει ο κύριος Κοκορίκος κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω. Είστε, από ό,τι είδα, επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ. Άρα, από τις συμβουλές τις δικές σας, θα εξαρτήσουν πολλοί επιχειρηματίες Έλληνες τις αποφάσεις τους. Το πρώτο, λοιπόν, είναι το εξής. Μακάρι να ήταν έτσι. μπορεί να μην έχετε χιούμορ, όμως είναι μπορεί καλό. Μπορεί να μην σας το όλα γνωρίζουν, αλλά υποθέτω ότι θα διαβάζουν τις εκθέσεις που θα τους υποβάλλετε. Εγώ υποθέτω, ναι. Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, έχει να κάνει με το αν εκτιμάτε ότι οι ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπερχρεωμένες για το λόγο ότι θα είχαν δανειστεί με κριτήρια 2008 και τώρα δεν έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις, πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεπουληθούν αντί πινακίου φακής σε ξένους. Εγώ δεν το λέω αυτό. Το λέω για τον λόγο ότι μέσα στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Πέμπτη προβλέπεται η κατά κάποιο τρόπο νομική προστασία σε βαθμό σκανδαλώδη των διοικητών των τραπεζών που θα διορίσει η Τρόικα. Το λέω έτσι χοντρικά για να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κατηγορηθεί για βαρύτατη κατηγορία, για βαρύτατο έγκλημα ένα στέλεχος τραπέζης, δεν μπορεί να το κουνήσει κανένας. Γιατί προβλέπουν οι ξένοι ότι θα κατηγορηθεί αυτός που θα διορίσουν, ας πούμε, στην Αλφα Μπάνκ ή στην Εθνική ή στην Πειραιώς?
και παρόλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Βάλανε οι Τροϊκανοί τώρα στο τραπέζι, μετά από την πρώτη αυτή μίνι συμφωνία, το θέμα της νέας μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς λέτε στους Έλληνες επιχειρηματίες ότι είναι προς το συμφέρον τους αυτή η μείωση. Κανένας δεν έβαλε θέμα μισθών. Το, βάζει, το έβαλε Τρόικα τώρα, το βάζει... Το δόνο του. Ναι. Κάτι αυτό είναι μια μελέτη. Όχι, εσείς, λέω, με ενδιαφέρει η δικιά σας γνώμη. Ναι. Εσείς λέτε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν να κερδίσουν από μια νέα μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, οι μισθοί έχουν. Τι τους συμβουλεύετε δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Οι μισθοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ και συνεπώς το εργατικό κόστος αναμονάδα προϊόντος σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά του εργατικού κόστους έχει φτάσει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Συνεπώς δεν έχει έννοια να μειωθεί περαιτέρω ο μισθός. Από εκεί και πέρα όμως... Αυτό ελληνικές... θα το πείτε και στην Τρόικα. Κάθε μέρα το λέμε. Μιλάμε με την Τρόικα κάθε μέρα. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τους κάτι. Το έχετε πει, ας πούμε, εγγράφος, για να βγούμε και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε ως δημοσιογράφοι. Να πούμε ότι ξέρετε, ο ΣΕΒ λέει ότι δεν θα βοηθήσει περαιτέρω μείωση των μισθών. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί δραστικά από το 2009 και μετά. Έχει βελτιωθεί δραστικά βεβαίως, διότι είχαμε μεγάλη πτώση, αν θέλετε, των μισθών. Και αυτή η ανταγωνιστικότητα την οποία έχουμε κερδίσει μας δίνει, αν θέλετε, τα φόντα, είναι μια καλή βάση για να έχουμε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο το εργατικό κόστος. Υπάρχουν άλλα κόστη τα οποία είναι και αυτά εξίσου σημαντικά. Δηλαδή είναι το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή οι σφορές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, τα λεφτά που παίρνει το κράτος ως φόρο εισοδήματος. Αυτά είναι πάρα πολύ υψηλά. Είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και συνεπώς εμποδίζουν, αν θέλετε, και τον εργοδότη να δώσει δουλειά και τον εργαζόμενο να εργαστεί κάπου και να προσδοκά κάποια απόδοση, αν θέλετε, από την εργασία του. Μάλιστα. Διότι κάθε φορά που πρέπει να δοθεί κάποια αύξηση μισθών, το κράτος παίρνει ένα υπερβολικά υψηλό ποσό. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάντως, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι μπορούμε να λέμε πια στην Τρόικα ότι συμφωνούν. Δεν χρειάζεται η ελληνική οικονομία περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι, δεν είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν είναι σημαντικό ίσως για εσάς, αλλά για τους εργαζόμενους είναι. Εσείς τα βλέπετε έτσι. Το θέμα της ελληνικής οικονομίας είναι θέμα αποκατάστασης εμπιστοσύνης, όπως είπα στις προοπτικές. Ό,τι και να γίνει, όσο και να μειωθούν οι μισθοί, όσα λεφτά και να έχουν οι τράπεζες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, αν δεν πιστεύει κανένας ότι υπάρχουν προοπτικές. Και αυτές οι προοπτικές. Μισό λεπτό, κύριε Ελίας. Παρακαλώ. Αυτές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με τίποτα παραπάνω, αλλά από την. Την εφαρμογή, αν θέλετε, την πιστή εφαρμογή του προγράμματος. Δηλαδή οι ξένοι επενδυτές αυτή τη στιγμή, αλλά και οι Έλληνες, το μόνο που βλέπουν είναι κατά πόσον υπάρχει μια κυβέρνηση σοβαρή στη χώρα, η οποία υλοποιεί ένα πρόγραμμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σοβαρή η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα? Ασφαλώς είναι σοβαρή. Υλοποιεί σωστά το μνημόνιο? Το υλοποιεί με καθυστερήσεις. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν. Ένα ερώτημα θέλω, αλλά λίγο γρήγορα απάντηση, γιατί έχουμε ρίξει έξω τον κύριο Σουρμελίδη. Για τις ανακεφαλοποιήσεις, ακούμε ότι έγιναν σωστά οι ανακεφαλοποιήσεις. Τι σημαίνει ανακεφαλοποίηση? Ανακεφαλοποίηση σημαίνει ότι θα πέσει χρήμα στην αγορά, αυτό ρωτώ. Θα πάρουν χρήματα. Σας το είπα και προηγουμένως, αλλά δεν με ακούσατε. Οσαδήποτε χρήματα και αν έχουν οι τράπεζες, οσαδήποτε κεφάλαια και αν έχουν, δεν πρόκειται να δοθεί ούτε δεκάρα, εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα. Ναι. Οι τράπεζες δεν μπορούν να δίνουν δάνεια για να κλείνουν τρύπες σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι μη βιώσιμες. Γιατί τα παίρνουν τα λεφτά? Διότι δυστυχώς έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο καταστρέφει τη χώρα κάθε μερικούς μήνες. Και χρειάζεται μια ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και γιατί δίνουμε τότε, λοιπόν, εφόσον καταστρέφεται το σύστημα, μόνο στις τράπεζες λεφτά και δεν παίρνουμε και εμείς οι πολίτες λεφτά? Γιατί να μην γίνει ανακεφαλοποίηση στα σπίτια, στις οικονομίες όλων των Ελλήνων? Γιατί να δίνουμε μόνο στα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία τραπεζικά ιδρύματα δεν δίνουν τα λεφτά στην αγορά και στους πολίτες? Κύριε Ηλιάση, τα λεφτά που παίρνουν οι τράπεζες είναι για να αντιμετωπίσουν πιθανότητα δύσκολων καταστάσεων στο μέλλον.
Εφόσον λέτε, τράπεζες... μας λέτε πριν από δύο λεπτά, μας είπατε ότι παίρνουν οικονομία. Λεφτά από την ανακεφαλοποίηση, αλλά λεφτά δεν θα δίνουν ποτέ. Μα εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην εθνική οικονομία, αυτό δεν είπατε. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών είναι για να έχουν κεφάλαια. Τα κεφάλαια είναι κάτι. Καλά, έτσι όπως σας το λέω. Τα κεφάλαια είναι κάτι. Παντάει όπως θέλει. Αφήστε πολύ καλά για το λόγο ότι τα στεγαστικά δάνεια δεν υπερβαίνουν τα 40 δις. Αν λοιπόν η κυβέρνηση με 40 δις είχε εξοφλήσει όλα τα στεγαστικά δάνεια και τα λεφτά αυτά είχαν καταλήξει στις τράπεζες, θα ήταν μια χαρά οι τράπεζες. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς γίνονται τα πράγματα. Μην το βγάλουμε και τον λόγο. Όπως θέλει, με πολύ συμπαθητικό τρόπο, απαντάτε όπως σας συμφέρει, απαντάτε. Με συμπαθητικό τρόπο σας το λέω. Μην μου αποδίδετε προθέσεις και μην απαντάτε για μένα. Όχι, όταν λέτε ότι οι τράπεζες παίρνουν λεφτά. Σας είπα, δεν καταλαβαίνουμε όμως τι σημαίνουν λεφτά. Εγώ καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Άλλο τα κεφάλαια μιας τράπεζας και άλλο η ρευστότητα στην οικονομία. Μάλιστα. Εντάξει, η ρευστότητα στην οικονομία έχει να κάνει, δεν είναι λογιστικό μέγεθος, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει ρευστότητα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε και πριν την ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες είχαν λεφτά να δώσουν δάνεια. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ δανείων και καταθέσεων, διότι φύγαν οι καταθέσεις, εξαφανίστηκαν λόγω της αβεβαιότητας. Αλλά αυτή τη διαφορά μας την κάλυπτε και μας την καλύπτει ακόμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, όταν αρχίσουν να επιστρέφουν οι καταθέσεις, θα αρχίσουν να δίνουν τα δάνεια οι τράπεζες. Όταν επιστρέψουν οι καταθέσεις στις τράπεζες, θα αρχίσουν να δίνουν δάνεια. Όταν επιστρέψουν οι καταθέσεις, προσέξτε τι λέτε. Όταν επιστρέψουν οι καταθέσεις, αυτό σημαίνει ταυτόσιμα ότι έχει αποκατασταθεί εμπιστοσύνη. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Ναι, ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε ότι οι τράπεζες θα δανείσουν με τα λεφτά τα δικά μας που θα τα δώσουμε πάλι στις τράπεζες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σουρμελίδη. Κύριε Σουρμελίδη. Είναι αδιόρθωτος. Είμαι αδιόρθωτος. Είμαι λίγο ζωηρός σήμερα. Ναι. Κύριε Σουρμελίδη. Είναι κουραστικό και είναι και λυπηρό. Θα πέσει η κυβέρνηση, κύριε Σομελίδη. Κύριε Λιάτσο, αγαπητέ Μίλε, ναι. Θέλει συνεχώς να... Μα εδώ λέω...